Τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ. Ναι, η διαφήμιση θα μπει στο φίλο της Δευτέρας. Ναι, ναι. Γεια σου, Φλόρα. Έχουμε τίποτα? Πήρε ένας κύριος με μια παράξενη φωνή και είπε να τηλεφωνήσεις, μόλις έρθεις. Έχει ώρα? Ένα τέταρτο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Καλώς τον μεγάλο ρεπόρτερ. Μετά την ερωτική τρικυμία μπορείς να μου πεις γιατί αυτό το μεγάλο ρεπόρτερ. Το πιάσες, ε. Εσύ τι λες? Εγώ λέω πως το ρεπορτάζ σου κόπηκε. Από ποιον? Ποιος μπορούσε να στο κόψει? Ο πατέρας μου, γιατί? Δεν είχες, λέει, επαρκή στοιχεία. Πάμε. Νομίζω ότι ο πατέρας σου έχει δίκιο. Ξέρεις όμως τι λέω εγώ? Αφού συμφωνείς με τον πατέρα μου, γιατί δεν τον παντρεύεις? Να τον παντρευτώ? Αν ήταν στην ηλικία σου και τον αγαπούσε όσο αγαπάω εσένα, θα τον παντρευόμουν. Έτσι. Μπράβο, πατέρα. Ο πατέρας όμως έχει δίκιο. Έχει μια σημαντική πληροφορία για οργανωμένο δίκτυο εξαγωγής συναλλάγματος και μπορεί να βγει ένα ρεπορτάζ σοκ. Αν προδώσουμε όμως το θέμα μας, θα προλάβουν και οι άλλοι να το κουκουλώσουν. Δεν θα προλάβουν να κάνουν τίποτα.